Επαναφέρει η Τουρκία το θέμα των νησιών του Αιγαίου, με τον Χακάν Φιντάν να λέει σε συνέντευξή του ότι αυτά τα θέματα παραμένουν στο τραπέζι, αλλά πλέον η προσέγγιση με την Αθήνα είναι να εξεταστούν μέσα από το πρίσμα μιας θετικής ατζέντας, αφήνοντας όμως εκτός πλαισίου προς το παρόν το βαρύ ζήτημα του Κυπριακού. Aramızdaki kronik konular, başta Ege adalarının statüsü olmak üzere silahlandırma ile ilgili konular, hava sahası vesaire tanımlamaları. Burada yeni bir bakış açısıyla sorun nasıl tartışılabilir? Ona yönelik bir şeyimiz var, arayışımız var. Meslektaşımla beraber bunu çok konuşuyoruz. Askeri gerginliği azaltma ile ilgili her iki tarafında bir şey var, mutabakatı var. Bu konuda da bu mutabakat şu ana kadar iyi gidiyor. Για την Αθήνα, η πρόσφατη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν σημαίνει ότι υπάρχουν αυταπάτες, ότι η Τουρκία έχει μετακινηθεί από τις πάγιες θέσεις της και κρατάει την ουσία της κοινής προσέγγισης. Σε καμία περίπτωση η χώρα μας δεν αλλάζει τις απόψεις, ούτε μπαίνει σε διαδικασία συζήτηση, όπως πολλές φορές έχουμε πει, σε σχέση με αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε ότι αποτελούν κόκκινες γραμμές. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε και για το εξοπλιστικό πακέτο των μαχητικών F-35 που συμφώνησε η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Bize verilmeyen, satılmayan F-35'ler Yunanistan'a veriliyor. Bu durum Ege'de Türk-Yunan dengesini nasıl etkileyecek size göre? Burada 2030'dan sonra bazı konuların F-35'lerin teslimi öngörülüyor. İşte o zamana kadar ne olur, dengeler nasıl gelişir onu tabii takip etmek lazım ama... Ο Φιντάν χαρακτήρισε πλεονέκτημα την πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο ίδιο πρόγραμμα, ωστόσο ξεκαθάρισε μέσω πλην σαφώς ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να επαναχωρήσει στο θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400 προκειμένου να αποκτήσει τα αμερικανικά μαχητικά.